Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να παντρέψουμε το αφεντικούλι μου με αυτό εδώ το μωράκι. Το ποιο? Την ύφη! Την ύφη! Την διαμαντία, ρε. Την διαμαντία, συγγνώμη. Τι λέει αυτός? Είναι γενικό αυτό, δεν λέει ονόματα. Καταλάβατε, το έχω πάρει από το ίντερνετ. Σήμερα γα, σήμερα γάμος γίνεται. Κινίζω. Παντρεύεται το Καρλίτο. Κινίζω, δεν αφήνεις βλακίες. Παντρεύεται το Καρλίτο. Αφεντικό, σήμερα έχω ξυπνήσει με πολύ όρεξη. Παντρεύεσαι, σήμερα... θα σε δω να φοράς τα λευκά σου. Θα με κάνεις περήφανο. Σήμερα δεν κοιμήθηκα καθόλου, να ξέρεις. Γιατί? Δεν ξέρω, από το άγχος. Άγχος, ρε αφεντικό. Παντρεύεσαι. Δεν πας να γράψεις πανελλήνιες. Εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά πάλι σου να είναι ένα άγχος στόχο, ρε φίλε. Έχω κάνει εδώ χαμομηλάκι γιατί το μάχη μου δεν την παλεύει. Ναι. Μου μπήκε έτσι μια υποψία να... πώς να το πω... να ρίξω πιστόλι στο γάμο. Όχι, 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 αφεντικό, άκουσέ με. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Εδώ δεν δουλεύουμε σαν ομάδα. Δεν το σκέφτομαι. Δεν εδώ δουλεύουμε σαν ομάδα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό που λες. Το χωράφι, πώς θα το πάρουμε? Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θα δω. Άσε με λίγο να το σκεφτώ. Σε βλέπω. Έχει αλλάξει λίγο το χρώμα σου όμως. Δεν μου κάνεις μια χλαδάδα λίγο να στρώσω? Κάτσε να το φτιάξω εγώ πιντόπου για σένα. Ό,τι θέλει το αφεντικούλι μου. Ό,τι θέλει το αφεντικούλι μου. Πας με πάει άμα και τα γλιτώσω. Hey. Και τα κοτσάνια μέσα βάλε, έχουν βιταμίνες. Πού είστε? Έλα ρε, εδώ είμαστε. Τι έγινε? Τι κάνετε ρε? Με πλακώστε και ώρες από την μια ώρα από την άλλη, τρόμαξα λίγο. Για λίγο λέω εδώ τι έγινε, τι παίχτηκε. Τι ρε? Ξυλό. Πες με την ομορφιά σου. Έλα ρε. Έλα, τι έγινε ρε? Κάτι πρέπει να έχει πάθει το χειρόφρενό μου, δεν πιάνει. Γιατί τι έγινε, τι έπαθες? Πρώτα το τραβούσε και κοκκάλανε κατευθείαν. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, χειρόφρενο, να το πετάξω. Στο τελευταίο σέρβις άλλαξε το ανταλλακτικό ταμίρ. Τι? Όχι, δεν το ανταλλακτικό ταμίρ. Όχι. Δεν το άλλαξε. Γι' αυτό. Δεν μου φτιάξει κάτι να φάω. Έχω φτιάξει αχλαδάδα, θέλει. Αχλαδάδα, φτιάξει, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορεί να φτιάξει εσύ την αχλαδάδα. Έχω φτιάξει ένα αφεντικό. Αντί να τσιμπήσω, γιατί μετά από ταξίδια να φάω να πάω για ύπνο. Γιατί πού ήσουν? Ξίδια, ξίδια. Πού ήσουν? Έξω. Είχε ένα φεστιβάλ. Δηλαδή, έχει ξημερώσει έξω τώρα, έρθει σπίτι και τα δω, αν είναι δυνατόν. Ναι, πώς θα βλέπω να έρθω? Πώς θα έρθει το γάμο, ρε? Αλλά δεν έχει άδικο. Ποιο γάμο, ρε? Το αφεντικού, ρε, ποιο, τι πιο γάμο, ρε? Πας καλά, ρε. Τι λες, πότε μωρέ είναι ο γάμος? Σήμερα είναι ο γάμος. Αλλά μου κάνεις πλάκα τώρα, θες να τα πάρω στο κρανίο? Όχι, όχι, βάλτε το μέσα στο. Πόσες μέρες να ετοιμάζουμε το γάμο, ρε, κακομοίρη? Ναι, αλλά δεν είχες πει πότε. Τι δεν είχα πει πότε? Όλοι το ξέρουνε. Είχε φεστιβάλ χτες. Κοίτα, η αλήθεια είναι αφεντικό ότι δεν έχεις πει ώρα. Δεν είχα πει ώρα, δεν είχα, όχι πότε. Ξέρω ότι είναι σήμερα. Τι ώρα είναι? Σε μία ώρα το πολύ πρέπει να είμαστε δημαρχείο, μάγκε. Τουλάχιστον κάνουμε λίγο τώρα μπέικον έτσι λουκανικά για ένα βουλάκι. Θα πάρουμε στον δρόμο, έχει μια καντίνα στον δρόμο του πάνω. Όχι, αφεντικό, έχει καντίνα, ρε. Ρε, ναι, σου λέω. Έλα, πάρτε το ταμίρα μάνα να φτιάξει εδώ, να έρθει να, στο μπάρμπικιο να ετοιμάσει τίποτα. Καλά, πάω να κάνω ένα μπάνιο και έρχομαι. Έλα, πήγαινε, παίρνω εγώ ταμίρ. Οι φίλοι τώρα. Έλα, αφεντικό! Όλα καλά! Όλα καλά, μου γρουμπήκεις εσύ! Τι φωνή είναι αυτή, τι έχεις πάθει? Τι έγινε? Σε πετυχαίνω σε δύσκολη στιγμή. Λίγο, τι έγινε? Είσαι όλα καλά! Είσαι έτοιμος να φύγουμε? Τώρα προσπαθώ! Δεν σου παίρνει το πουκάμισο? Δεν χωράει! Ρούφα, ρούφα, να κουμπώσει! Έχεις πάρει τα κελάκια σου μετά σαν μπάρμπικιου. Λοιπόν, έλα από το σπίτι να φύγουμε, να τελειώνουμε. Έγινε, αφεντικό. Έτσι λοιπόν να βγει. Έλα, γεια. Έρχεται, Κινέζο. Κάτι αγκομαχούσε, ξέρω εγώ τι έχει πάθει. Δηλαδή, τι έπαθε? Τέτοια μου έκανε στο τηλέφωνο. A few moments later. Κινέζο. Έλα, αφεντικό. Πού είσαι, αγόρι μου? Πολύ καλό καιρό σήμερα θα κάνεις το γάμο σου. Ναι. Θα πάμε και το τραπεζάκι μας, θα φάμε και έξω, έτοιμος. Ξέρω εγώ, τα έχω... Πάμε μια καταιγίδα να μην πάμε. Ωραί, ωραί. Κάμε, σκομυρίζω. Ναι. Μοσκοβολάτε, boys, μοσκοβολάτε. Ναι. Κολόνια έβαλες. Τι? Κολόνια, λέω, έβαλες. Τι είναι αυτό?
Την κολόνια. Mm. Άστο, άστο. Έλα βρε, κακομύρι, την κολόνια. Μια χαρά σου λέγανε ντουζάκι τώρα. Λοιπόν, παιχτούρες, βλέπω ότι έχετε φορέσει τα καλά σας. Μ' αρέσει αυτό. Μόνο αυτό φοράω εγώ. Δεν ξέρω αυτό εννοείς. Ρε, τι κάνει αυτό, ρε. Άλλο μ' άκουσε. Σβήστο τουλάχιστον. Αφεντικούλη. Τι κάνεις, ρε κακομύρι. Αφεντικούλη μου. Τι κάνεις, ρε παρανυφάκι της κακιάς ώρας. Σου φέρα τα μάξι σου. Και γιατί το φέρεις εδώ μέσα. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα γιορτάζουμε, παντρεύεται επιτέλους το αφεντικό. Και θα φύγει ταξιδάκι. Ταξιδάκι θα φύγει. Έχει κανονίσει τα μυρ. Έχει κανονίσει. Α, εσύ το κάνεις. Για πες. Έχω κλείσει σπιτιάκια. Εμένα μου λες για τα ξίδια, ενώ εσύ θα πας ταξίδι. Έτσι. Δεν θα πάω ταξίδι. Τι εννοείς, θα πάω ταξίδι. Πάνε οι ερωτευμένοι. Τα μέρα λέω να σου πω, αγόρι μου. Μάγκες, ερχόμαστε. Ναι. Πείτε τα μυστικά σας, μην σας απασχολούμε. Τι εννοείς, δεν θα πας ταξίδι. Έχω κλείσει εισιτήρια. Έχεις ετοιμάσει τα πράγματά σου. Δικά μου πράγματα. Εγώ θα μείνω εδώ. Δεν εσύ θα πας ταξίδι. Εδώ, στο σπίτι εδώ θα μείνεις. Θα με πάρεις μαζί. Όχι, εσύ θα μείνεις εδώ στο σπίτι. Εμείς τώρα με κουτόχορτο. Εγώ θα μείνω με τη Διαμαντία στο καινούριο. Το καινούριο, το δικό μου σπίτι. Ναι, ρε, χαζέ. Το σπίτι μου. Το σπίτι το δικό μου, δηλαδή. Αυτό yeah, που λένε, το θα γράψει. Για, το... για ένα σπίτι λένε. Θα μείνουμε για μια εβδομάδα για τα μάτια του κόσμου. Θα μείνουμε το σπίτι. Θα κάνουμε τώρα. Λες. Μια εβδομάδα και τι θα κάνω εγώ, θα μείνουμε αυτές εδώ. Μια χαρά, όπως έμενε τόσο καιρό. Τώρα σπήραξε. Ναι, τώρα με έχει πειράξει γιατί ζω μόνος μου. Και ζω χάρη. Μια εβδομάδα θα είναι. Μια εβδομάδα αφεντικό. Θα είναι. Έλα, τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει, βιάζεσαι. Τα μυστικά του κράτου. Σε μια ώρα επίση παντρεύεσαι. Άμα δεν ετοιμαστούμε, τώρα πότε ετοιμαστούμε. Μια ώρα παντρεύομαι, άλλη μια ώρα θα φεύγει η νύφη, μια χαρά είμαστε. Έλα. Τι λέει για δικό του σπίτι αυτό. Ποιο ρε. Αυτό εδώ, ο Κακομύρογλου. Λέει ότι το όνειρό του είναι να αγοράσει δικό του σπίτι. Να δουλέψει όμω. Να δουλέψει. Αυτό δεν είπα και εγώ. Δουλεύω. Αυτό δουλεύω. Τι κάνει. Πότε δουλέψει. Δουλεύω. Ρε, έχει ξυπνήσει ή κοιμάσαι ακόμα. Μήπω δουλεύει αυτό. Δουλεύει εμά. Καταρχήν, ποιο ετοίμασε το γάμο, ποιο νομίζετε. Ακριβώ. Όλοι μα. Τι όλοι σα, εσύ έχει φέρει μόνο το ρύζι, ρε. Επειδή το βρήκα το οικονομικό στην Κίνα. Το κουβάλισε εσύ. Ρε φίλε, μα το ρύζι, ξέρει πόσο δύσκολο να το μαζέψει. Ναι, ναι. Να μπει μέσα στα νερά, να σκύψει, να γονατίσει. Κάτσε λίγο, χαλάρωση. Εσύ τι κάνει. Εγώ τι κάνω. Έχω ετοιμάσει όλο το γάμο. Ποιο γάμο, για πε. Όλο το γάμο, όλα τα πάντα. Ό,τι για πε μα, τι έκανε. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τι να περιμένω να μάθω. Το χαρτί το έβγαλες. Εννοείται πως έχω βγάλει χαρτί, αφεντικούλη. Σίγουρα, κάτι άλλο εκτός από το χαρτί. Τι? Κάτι άλλο εκτός από το χαρτί. Τι, εκτός από το χαρτί τι άλλο έκανα. Έχω χτυπώσει ένα άλλο χαρτί. Ναι. Και έχω κάνει πρόβα. Τα λόγια που θα πω για τα αφεντικούλη. Ωραίο, ρε φίλε. Ωραίος, κάτι ρε, άλλο, πάμε. Τι άλλο θες να πω ότι για τα στεφάνια που έχω φτιάξει από σύρμα. Από τι σύρμα. Στεφάνια, δεν χρειάζομαι στεφάνια, ρε. Σε δημαρχείο θα παντρευτούμε. Εγώ πήρα το σύρμα που είχαμε που δέναμε τους φράχτες και έχω φτιάξει στεφάνια. Ποιο αυτό με τα... Σουσί με, δεν χρειάζεται, άστο. Με τα αγκάθια. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται. Απλό το σύρμα. Τι άλλο θες να σου πω για τις σβέρες που έχω κόψει από χαρκοσολίνα. Ναι. Τι. Αφού δεν πήρες από τα ναυσιδικά το καπάκι, να σε ρωτάσω όμως τώρα. Της έχεις μετρήσει το δάχτυλο, γιατί άμα το βάλει και το κόψει, μετά θα έχουμε πρόβλημα. Μάγκες, είπαμε να κάνουμε οικονομία, αλλά όχι και έτσι, εντάξει. Αυτός τα λέει, ρε. Εγώ τα λέω. Για όνομα του Θεού. Αφεντικό, η πράξη μετράει και όχι τα λεφτά. Λοιπόν, μάγκες, είστε έτοιμοι. Εμείς, εσύ παντρεύεσαι. Εσείς δεν θα έρθετε, εγώ έτοιμο είμαι. Α, ναι, ναι, έτσι το λες. Οκ, ναι, ναι, πάμε. Δεν έχω θέμα. Πριν φύγουμε από το σπίτι μου, θέλω να πούμε ένα γεια χαρά σου, Λούκτρε Άγγελη. Σε ποιου? Τα σκυλιά που μας βλέπουν. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά! Είναι ισορρωμένος αυτός ακόμα. Δεν πάει καλά αυτό. Μόνο σκύλος του Ιγκόρ είναι έξω. Θα έρθουν και άλλοι στο γάμο. Θα έρθουν και άλλοι, ναι. Α, γι' αυτός δεν έκανες οικονομία. Θες το intro να σπάσει νέο ρεκόρ. Ναι. Μια ερώτηση κάνω. Έχει σπάσει, έχει πάει στο 50 λεπτό, μην αγχώνεσαι. Θα το σπάσουμε, να συνεχίσουμε. Γεια χαρά σε όλους! Γεια χαρά, μάγκες! Εγώ να ξέρετε, το είπα, δεν το είπα, ναι. Δεν ακολούθησα. Μόνο και μόνο επειδή είχα διαβάσει ένα comment που λέει τόσα βίντεο και ακόμα δεν έχουμε μάθει τη σειρά. Και λέω, okay, να την χαλάσω. Ρε φίλε, πάει ένα λόγο στο hype που έχει καθένας και την ώρα, καταλαβαίνεις. Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο Τζον είχε αργήσει, γι' αυτό πετάχτηκα εγώ, μπας φινωθώ ανάμεσα. Ναι, το ξέρω, απλά μου άρεσε αυτό το comment που διάβασα. Εγώ αργούσα για να πετάχτηκα, και καλά πρέπει να πάω μετά τη σειρά του Ηλία, γιατί τελικά τα κάναμε μαντέρα. Δεν πειράζει.
Το intro έχει αργήσει έτσι κι αλλιώς 10 λεπτά. Πάμε στο κανένα! Μάγκες, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Farming Simulator εδώ στο Kingdom. Σήμερα επιτέλους είναι ο γάμος του Carlitos. Ναι. Μετά από τόσες ετοιμασίες έφτασε αυτή η μέρα. Όπα. Βάλε μέσα του πριόνι, τσόνι. Ευτούρες. Αν έχετε χάσει τα προηγούμενα επεισόδια, πάνω δεξιά θα βγει η playlist για να τα δείτε. Επίσης, αν είστε νέοι στο κανάλι μας, κάντε με εγγραφή και μην ξεχάσετε το καμπανάκι, γιατί έχουμε καθημερινά βίντεο και λαϊβάκια. Έτσι δεν θα χάνετε τίποτα. Και κατά τελευταίο, κάντε μια εγγραφή και στο It's All About The Game, είναι το δεύτερο κανάλι που έχουμε. Και επειδή και έχουμε καθημερινά βίντεο και λαϊβάκια μέσα στην εβδομάδα, καμπανάκι επίσης για όλες τις ειδοποιήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό. Έχεις λίγο χρόνο να το σκεφτείς, αν δεν θες να παντρευτείς. Έστω και fake. Κοίταξε, θα σου πω, όταν ξύπνησα. Ξύπνησα. Όταν δεν κοιμήθηκα τέλος πάντων και σηκώθηκα από το κρεβάτι, είχα ένα άγχος, δεν την πάλευα. Λέω θα ρίξω πιστόλι, δεν παίζει. Με την Αχλάδα, δάμος έγινες. Και τώρα με έπεισε ο Κινέζος, έλα κάτω για την ομάδα και θυσιάσου. Έτσι τέλος πρέπει. Αυτό ήταν ο σκοπός μας εξ αρχής. Έλα, τελειώνω. Τη μέρα γάμος γίνεται. Κάτσε, περιμένετε λίγο ρε. Πιάστε ρυθμό. Γιατί πέφτετε όταν το λέτε. Και με το άλλο ανεβαίνει, λες και. Εγώ πάντα ανεβαίνω. Για να μας πάρουν τα αυτιά γι' αυτό. Πάμε ξανά. Τι μέρα γάμος, τι μέρα γάμος γίνεται. Παντρεύεται ο Καρλίτο. Παντρεύεται ο Καρλίτο. Πω, φύγαν όλοι. Έχεις λέω Μόζεν, έχει πανηγύρι εδώ κανονικό, έτσι. Τέλει χωρίς μονιτόρι. Έχει ακουστικά, οπότε. Θα παντρευτώ. Πάνε να παντρευτώ. Βρε, δεν τη θέλω. Θα την πάρεις. Έγινε. Φλάκ. Πω, παράγαμε σαν κατέψει ο τρελός. Έγινε, μάγκες. Με ένα παπά. Έχει κολλήσει τον γκάζι, ρε φίλε. Έχει κολλήσει τον γκάζι. Παίρνω να τη φορέσω. Μάγκες drip. Το παρατάδω. Έλα, τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Έλα, ανέβα καρότσα. Το έχουν σκάψει για να περάσουν σωλήνες. Έλα, ανέβα με ταμείρ. Ο ταμείρ το έχει σκάψει αυτό. Φταίω. Πάμε. Πήγαμε. Εδώ είμαστε Κινέζο. Ξέρω, αφεντικό, τι είμαι εγώ. Κάνας χθεσινός. Ποιος είναι αυτός. Έχουνε ετοιμάζει για το μαραθώνιο που είναι σε λίγες μέρες. Φτάσαμε. Εδώ είμαστε. Έλα ρε αφεντικό, σε περιμένω τόση ώρα. Ωπα, κάτσε, γιατί δεν είμαι καλά. Το κατάλαβα. Έλα! Θα μπει! Πω! Αφεντικό, καβάλα το, δεν χρειάζεται. Δεν στρίβει ρε, δεν στρίβει. Άστα, διάτανο. Είναι από το άγχος της μέρας. Είναι αφεντικό, είναι ήρεμα. Μην κάνουμε ζημιά. Έχει και ένα περιπολικό εκεί πέρα. Μια χαρά είναι. Δεν είναι μια χαρά. Καρλίτη είναι που θέλει παρκάρι. Έλα πως είσαι. Στο. Έλα. Δεν θέλει να έρθει. Δηλαδή αυτό εδώ δεν του κάνει το stop. Αφεντικό, εδώ θα παντρευτείς. Εδώ είναι το δημαρχείο. Εδώ ακριβώς. Θα βγάλουμε για να μυστική φωτογραφιούλα και τέτοια. Α, θα το κάνουμε outside. Έχει καλή μέρα. Εννοείται, αφού είναι καλή μέρα και θα συνεχίσει να είναι έτσι. Γιατί όχι. Αφεντικό, το τηλέφωνο σου χτυπάει. Περίμενε, ναι, χτυπάει, αλλά αυτά τι λουλούδια είναι, ρε. Εγώ τα έβαλε. Περίμενε λίγο, ναι. Έλα, ρε Καρλίτο. Έλα, κεραλέκο, μισό λεπτάκι. Τι λουλούδια είναι αυτά, ρε. Περίμενε. Τι κλουλούδια είναι αυτά, βρε, καημένε. Τι είναι. Τι είναι αυτά. Σαν τι σου φαίνεται. Τα σκήνο. Περίμενε λίγο, τα μην. Έλα, ρε κεραλέκο, τι έγινε. Έλα, ρε κουνιαδάκι. Να σου πω, ρε, εγώ πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει. Βασικά, αυτό θα σου το πω. Έχω ένα δεύτερο πρόβλημα. Οκ. Τι δεύτερο πρόβλημα έχει. Σήμερα. Άσε ρε χαζέ, δεν είναι πρωταπριλιά. Άσε ρε. Άντε να πάρεις εσύ τη διαμαντία από το σπίτι και θα τα πούμε στο φαγοπότη. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, έχω μπλέξει τώρα με δύο μωράκια και δεν μπορώ να τα βρίσω. Το τραπέζι θα είσαι τουλάχιστον, μην αφήσεις με την άδερφη και τη μάνα σου. Ναι ρε, από φαγητό λείπω εγώ. Έλα ντε, εντάξει, έγινε ρε. Εντάξει. Έλα, θα τα πούμε μετά. Έλα, γεια. Τι παλικάρι είναι αυτός ρε φίλε, ούτε στο γάμο της αδερφής δεν θα έρθει. Ποιος ρε. Τι εννοείς, ρε. Εντάξει, δεν μπορεί να μην έρθει. Σου είπε ότι δεν θα έρθει. Είπε ότι δεν θα έρθει, αλλά θα είναι στο τραπέζι. Ταμίρ, σε είναι παρακαλώ, μπορείς να πας να πάρεις τη διαμαντία και να τη φέρεις. Εγώ. Αυτός. Εσύ, ή ποιος. Γιατί εγώ.
Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Παρακαλώ, πήγαινε. Αφεντικού λίγο, εμείς δεν συμφωνήσαμε να φέρω την ύφη εγώ. Δεν πρέπει να δω την ύφη. Δεν πρέπει να δω την ύφη. Εγώ δεν πρέπει να τη δω, εγώ θα την παντρευτώ κι εσύ. Αλλά ναι, ισχύει αυτό. Ναι ρε Καραμήτρο, τι φοβάσαι εσύ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Καλά αυτό που είπες εσύ, Κινέζο, προσβάλλουμε τον Καραμήτρο. Ρε, το αυτοκίνητό μου ρε. Άμα ξυλεύεις. Δεν ήξερα ότι ήταν δικό σου. Νομίζω ότι ήταν καθρέφτες. Νόμι, Κινέζο. Να βρω τώρα αυτό το σπίτι, με δουλεύει μωρέ. Ούτε καν ξέρω που είναι. Φτάνουμε σαν την άδικη κατάρα. Εργαλείο. Ωραία είναι αυτό. Οχ. Οχ. Μούμινε. Μούμινε τα μάξι. Συγγνώμη, είστε καλά. Απλά μούμινε τα μάξι. Τις τέσσερις ρόδες που τις πάτε. Που τις πάω. Και στις τέσσερις ρόδες. Τέσσερις είναι. Τέσσερις έχουν τα μάξια. Γι' αυτό το λέω. Όχι, έλα να σου δείξω εδώ ένα εργαλείο που έχουμε τρεις. Αυτό δεν είναι αμάξι, τέλος πάντων. Τι λέει ρε! Τι είναι αμάξι, είναι αυτομηχανάκι είναι. Πες μέσα να το οδηγήσεις. Όχι, δεν θέλω. Γιατί να μου λείπει. Να σας ρωτήσω. Είτε ψάχνω για ένα σπίτι το οποίο μένει μια κοπέλα που παντρεύεται σήμερα. Εγώ είμαι! Εσείς είστε. Εγώ είμαι, ναι. Δεν βλέπεις που φορώ τα άσπρα μου. Είσαι διαμαντία εσύ. Η διαμαντία είμαι, ναι. Σοβαρά μιλάς τώρα ή μη κοροϊδεύεις. Σοβαρά μιλά. Έχω ακούσει διαμαντία ότι ήταν λίγο... Τι ήταν. Και από πού έχεις ακούσει εσύ. Λίγο πιο μεγάλη σε... Από πού έχεις ακούσει εσύ. Ηλικία. Ο Δελέας εσύ είσαι. Όχι, ποιος Δελέας. Τότε πώς έχεις ακούσει. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε. Ωραίο. Δεν σε περίμενα έτσι. Ευχαριστώ. Πολύ καλό κομμάτι. Θα μου πεις ποιος εσύ όμως, γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα μου μια συζήτηση. Κάτσε αλλά... λίγο, κάτσε λίγο. Περίμενε για να δω λίγο το νηφικό. Δεν φοράω νηφικό, ρε. Χαϊρευτέ. Συγγνώμη. Με έστειλε ο Καρλίτο. Ναι. Να έρθω να σε πάρω. Να με πας στην εκκλησία. Όπου θες εσύ πάω. Καλά, πήγαινε με όπου θες εσύ. Βασικά ωραία. Και που είσαι από Καρλίτο πήγαινε με, μην πας όπου θες εσύ. Απλά έχουμε ένα θέμα, δεν παίρνει μπρος το εργαλείο. Θα πάρουμε το δικό μου ρε σου λέω. Τι είμαι αυτό εδώ. Εννοείται. Και πού θα μπεις καρότσα. Το νηφικό μου είναι αυτό. Κάτσε μέσα να δεις. Χωράω ρε, χωράω. Αμάν. Ορίστε. Μάζεψε λίγο το χεράκι σου όμως. Βγάλε το χεράκι σου. Όχι, οι ταχύτητες είναι από την άλλη μεριά, δεν είναι εδώ που πιάνεις. Πού. Εδώ. Αμάν. Κρατήσει μωράκι, θα πάμε μπούνια τώρα, να ξέρεις. Έχω κάνει αναβάθμιση. Έχει ροπή. Το έχω κάνει αναβάθμιση τώρα, πρόσφατα. Αυτά είναι. Αυτά είναι, μπούνια πάει. Τούρμπισε. Μπούνια πάει. Πολύ βασαρία κάνει. Πολύ τούμανο, πολύ ωραίο. Να αλλάξω εξάθμιση όμως. Ναι, πρέπει. Πρέπει να αλλάξω. Όπα, πάρ' το αλλιώς. Όπα. Θα σκοτωθούμε κιόλας. Ρε, το γάμο μου θέλω να πω, έχεις την κηδεία μου. Παναγία μου, τι έχω πάθει σήμερα. Τρέχω όλη μέρα. Κύριε αφεντικό, εργαλείο στο δρόμο. Κοίτα εδώ πώς πάει, ρε. Δεν το έρχεται, ρε. Λε. Ρε. Ήρεμα. Πού τα μύριζε αυτός. Ρε, κάτσε να βγω έξω. Παναγία μου, τι τον έστειλες αυτό να με πάρει. Πού το βρήκες αυτό, ρε, το χάχαλο. Ήρθε νύφη, γεια σου, διαμαντία. Γεια σου, μωράκι μου. Τι κάνεις σου, διαμαντία. Το βάψεις το εργαλείο. Ναι, το έφτιαξα, το βάλα και μαλώσει πάνω. Το κάνεις 125. 300 είπαμε. Α, 300 το κάνεις. Ναι, δεν θυμάσαι ακόμα... τηλέφωνο. Γιατί έχεις ακόμα βοηθητικές. Δεν είναι βοηθητικές, οι ρόδες του είναι. Είναι για να φορτώνει πράγματα πίσω, ρε. Αν νόμιζε ότι δεν είχε καλό να οδηγεί και πέφτει η μισορροπία. Όχι, όχι, φορτώνει τον κυραλέγο και τον πηγαίνει οι βόλτες. Προχτές πήρε το δίπλωμα. Διαμαντία, εγώ είμαι ο Ντίκον. Γεια σου, Ντίκον. Τι κάνεις, καλά. Εσύ από τα μέρη μας, ε. Ναι, εγώ είμαι από εδώ, Αμέρικα. Φαίνεται. Εσύ από πού είσαι, ρε. Εγώ είμαι ο Ταμίρ. Άστο. Ναι. Γνωριστήκαμε και πριν, εγώ σε έφερα. Ναι, το είναι αυτός που θα μας παντρέψει, Διαμαντία. Εγώ θα σας παντρέψω. Α, ωραία, να σου δώσω ένα φυλάκι. Αν θέλεις, βέβαια. Να σε ευχαριστήσω. Όχι, εδώ. Περίμενε. Μη βλέπεις, ρε. Ποιος είναι. Το μάγουλο, για να μην μας πάρουν καμπάρι. Έλα.
Αφεντικούλη, να σου πω λίγο ένα λεπτάκι. Please, please. Έλα ρε. Καλά ρε. Ε. Μας κοροϊδεύεις όλους. Όχι, γιατί. Καλά, παντρεύεσαι με το ζόρι τη διαμαντία. Ε, ναι. Γιατί. Μας έλεγες ότι ήταν η... Είχε λίγο... Εντάξει, δεν μ' αρέσει ρε φίλε. Δεν σ' αρέσει, σοβαρά μιλάς τώρα. Έχουμε πάει και μεγαλύτερα μωράκια ρε Τάμιρ, τώρα ξεκόλα. Ωραία, άμα δεν σ' αρέσει, την παίρνω κι εγώ ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Όταν χωρίσω, πάρτι. Τώρα έχω χωρίσεις... μαζί της. Ναι, τι τώρα. Θες να μην γίνει ποτέ ο γάμος. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται, καθόμουν σπίτι μου, ήταν έτσι να τρώγα τα cornflakes. Ναι, ήρθαμε τώρα, θα παντρευτούμε. Δεν έχει τέτοια. Εσείς. Τι θα γίνει, ρε. Θα τελειώνουμε, θέλω να πάω για ύπνο. Τι, κανονίζουμε για το γάμο, ρε Ντίκον. Τι κανονίζουμε, έλα, πείτε τα λόγια για να φύγουμε. Ωραία, άντε. Καθίστε εδώ, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Πού θέλουμε, πού θέλουμε. Ο γαμπρός και η νύφη. Ωραία. Ή και η νύφη μόνο, δεν έχω θέμα. Ο γαμπρός δεν θέλει να συμμετέχει. Τι φορτιέσαι σήμερα. Ευχαριστώ, άντρακλά μου και εσύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πες τα ταμίρνα. Πόσο ταιριαστό ζευγάρι είμαστε. Ναι. Για να σα δω. Ναι, ναι. Πες τα ταμίρ, πες τα. Έχει κι άλλο χωράφι ο κοινωνικός. Αμέ. Ωραία, μια χαρά ζευγάριστε. Αμέ. Αλλά είναι γραμμένο στη μάνα μου. Είστε έτοιμοι. Τι. Είναι γραμμένο στη μάνα μου όμως εκείνο. Πού Σκαρλίτο, ε. Τα ακούω, μου φοβάσαι. Έσαι, πάμε. Ο ταμίρ δεν τα ακούει. Πες μας, ταμίρ. Έλα, πάτερ. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να παντρέψουμε το αφεντικούλι μου με αυτό εδώ το μωράκι. Το ποιο? Την νύφη. Τη διαμαντία, ρε. Τη διαμαντία, συγγνώμη. Τι λέει αυτός? Είναι γενικό αυτό, δεν λέει ονόματα. Καταλάβατε, το έχω πάρει από το ίντερνετ. Τι από το ίντερνετ, ρε, έχεις ξαναπαντρέψει. Έχεις ξαναπαντρέψει κάτι κατσίκι στο χωριό. Το παίρνω από το ίντερνετ γιατί αλλάζει συνέχεια με τα χρόνια. Και θέλω να έχω... Καλύτερο. Εδώ δεν είναι Las Vegas. Εντάξει. Όχι, βρε, κάνει update τους όρκους. Ξεκόλα λίγο, τα ξέρει ο Ταμίρ. Είναι κάτι γενικό το μωράκι. Για αυτό το σημείο να πούμε ότι το αφεντικούλι μου είναι πολύ τυχερό, έως και κολόφαρδο θα έλεγα. Ρε σύρεμα, πώς τα λες έτσι, ρε. Γιατί η διαμαντία φαίνεται αστέρι, τούμπανο. Ευχαριστώ πολύ, Ταμίρ, ευχαριστώ πολύ. Περίμενε, αυτό το είδες στο ίντερνετ, τώρα είναι δικά σου. Το λέει. Το λέει ο παπάς. Συνέχισε. Ο παπάς το λέει, εντάξει. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε άλλο, αφεντικούλη μου, δέχεστε για γυναίκα τη ζωή σου το μωράκι αυτό, τα καλά και στα καλύτερα. Το δέχεσαι! Άμα παχύνει, άμα σταματήσει να μαγειρεύει και αν αρχίσει ίσως να σε κερατώνει. Τι? Και αν έχει γκρίνια όλη μέρα. Σου λέω για να είσαι προετοιμασμένος, να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Το δέχεσαι! Γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω να γίνουν όλα αυτά, αλλά δέχομαι, ναι. Δέχομαι. Διαμαντία, δέχεσαι να παντρευτείς, δέχεσαι για άντρα τον Καρλίτο, στα κακά και στα χειρότερα, ακόμα και αν θέλει να σου κάνει ψεύτικο γάμο για να σου φάει το χωράφι. Τι λες, ποιος τα έγραψε αυτά. Τι λες. Τίποτα. Είναι στο ίντερνετ και αυτά. Στο ίντερνετ, βρε, πλάκα κάνει. Είναι χορτατζής. Έλαδο, βρε, αγάπη. Έλαδο, είναι χορτατζής. Θα μας κόψεις. Δεν μου τα λες καλά σήμερα. Κάνει πλάκες πολλές αυτός, ε. Τα πετώνεις. Συνέχισε, Αμίρ. Αυτά έχω να πω. Δέχεσαι. Ναι, δέχεστε. Δέχεσαι. Δέχομαι. Μπράβο. Δέχεσαι. Δέχομαι. Δέχεται, ρε. Τελείως, ρε. Δεν καταλαβαίνω. Τι θες, ρε. Δώσε τα χαρτιά να τα υπογράψουν να φύγουμε. Τα χαρτιά, υπογράψτε. Εδώ οι βέρες που είναι, οι βέρες που είναι. Κάτσε βέρες, ρε. Τελείωνε, ρε. Περίμενε. Πού είναι ο Κινέζος. Δεν ξέρω πού είναι. Κινέζο! Πού πήγε, ρε. Αυτός έχει τις χαλκοσχολίες. Έλα, δεν χρειάζονται βέρες. Υπογραφές μόνο χρειάζονται. Δεν χρειάζονται βέρες. Υπογραφές. Ωραία. Θα τις φέρουμε μετά τις βέρες. Υπόγραψε εδώ. Υπέγραψε εδώ. Υπέγραψα ήδη. Υπέγραψα ξανά εδώ εσύ για τη διαμαντία. Γιατί αυτή δεν παίζει να υπογράψει. Okay, έτοιμος. Γιατί? Διαμαντία, εσύ θες να υπογράψεις, όχι, ε? Θέλω. Θέλει. Δώσεις να υπογράψεις, ρε. Άντε, υπόγραψε. Υπέγραψε. Είναι δύσκολα τα αγγλικά, δεν πειράζει. Πω. Την υπογραφή σου λέει και το πουλήσει να ξέρεις πού το βάζεις. Πού το βάζεις? Στο χαρτί, ρε. Πού το βάζεις? Ωραία. Τα θέλετε τα χαρτιά τώρα να τα πάρω? Όχι, ρε. Δώσεις, μοίρασέ τους τα. Τι να τα μοιράσω? Δεν χρειάζεται, κράτα τα εσύ. Θα βάλω και το ξαφιλάκι να τα κρατάμε. Περίμενε. Δώσεις με ένα τα άλλα, τα πάμε στο δήμαρχο, ρε.
Τα θέλουν αυτά. Όχι, ρε, είναι ήδη με υπογραφές, είναι ήδη με σφραγίδες. Είναι έτοιμα τα χαρτιά. Είναι έτοιμα τα χαρτιά. Περιμένω, θα τα αφήσω αυτό το αγάρι, ρε, τα χαρτιά. Καλύτερο, γιατί μα τα λόγια σου σήμερα. Όχι, όχι, τελειώσει το κολόγαρτο για να τα χρησιμοποιήσει αυτό, ρε. Όχι, βρε, θα μπουν στο σταυροφυλάκιο. Ξεκολλάτε λίγο. Αλλά εντάξει, οκ. Θα μπουν στο σταυροφυλάκιο. Τώρα πάμε στο καλό κομμάτι. Να φάμε τίποτα γιατί. Α, ναι, ξέχασα να σα πω. Τραπέζι. Ξέχασα να σα πω ότι. Όχι, τώρα ξέρει τι θα ήθελα, φίλε, έτσι κάτι. Κρέατα, ρε παιδί μου, έτσι κάτι βαρύ. Σαλατούλε, μπυρίτσε. Τούβλα. Λογικά έχει το τραπέζι πάρα πολλά τέτοια. Είναι καλή μαγείρισα η μαμά. Πολύ καλή, πολύ καλή. Δεν πιστεύω να έχετε πάρει τίποτα catering και τέτοια. Όχι, ρε, χειροποίητα, μόνη τη ταυτότητα. Αρλίτο. Ναι, πάρε 10 ευρώ. Πάρε 10 ευρώ, εσύ. Πολύ καλή μαγείρισα. Κοιτάω, ρε αφεντικό. Πάρε και εσύ 10 ευρώ. Κάτσε, ρε. Πάρε κι άλλο ένα δεκάρικο για τον Κινέζο. Θα πάτε να πάρετε σουβλακάκια. Τι. Τι. Ναι, ρε. Ναι, βρε. Κάτσε, όπα. Περίμενε, περίμενε. Τραπέζι. Εσύ για να δίνει λεφτά κάτι έχει πάθει, πρώτον. Δεν είστε καλεσμένοι στο τραπέζι. Ποιο δεν είναι καλεσμένο. Μάγκε. Ρε να μην ερχόμασταν καν άμα είναι. Ακούστε με λίγο. Κάτσε, περίμενε. Τρέχω όλη μέρα. Όλη μέρα. Ναι, σου έδωσα 10 ευρώ. Τη χάρε Βέγκο που τρέχει όλη μέρα. Τι μου δώσει 10 ευρώ, τι να τα κάνω 10 ευρώ. Ακούστε με λίγο, ρε. Τι. Πληρώνω εγώ το τραπέζι και εντάξει τώρα. Βέγκο όμω είναι. Δεν χρειάζεται να την άξουμε την μπάγκα στον αέρα. Οπότε φάτσε σουβλακάκια. Αν αφεντικούλη μου θα σε χρέωναν τώρα 3 άτομα έξτρα, πόσο τρώμε εγώ με τον Deacon και το. Ναι, ρε, όλο το τρίμωνο. Εσεί δύο ειδικά. Α το καλύτερα. Τρώτε για 15 άτομα. Εντάξει, ρε φίλο, όλο το τρίμωνο ορίζει, οπότε παίρνουμε το μερίδιο του Κινέζου. Και πάλι όχι. Τι και πάλι. Έλα ρε αφεντικό, από όλα αυτά αυτό τσιγκουνεύτηκες. Φεύγω, δεν σας ακούω. Διαμαντία, είσαι έτοιμη. Πανέτοιμη. Σας ακούω, λες, είμαστε μιλές στο τηλέφωνο. Πάμε, αλλά... Θα πάω στο εργαλείο. Θα οδηγήσω εγώ, ναι. Τι με αυτό, σε πιάνε και με τα πόδια, ρε. Διαμαντία, θα ξαναπούμε. Αρλίτο, δεν το ξεχνά αυτό. Κάρικα. Σε περιμένω σπίτι. Αγόρια. Ναι. Αρλίτο, να μην έχεις καλούς απογόνους, ρε. Άκου εδώ, μας κόψει το φαγητό. Δεν χρειάζεται. Δεν μπαίνει μπρος. Άνοιξε το τσόκ, το τσόκ! Θα σπάξω! Ωραία. Ωραία. Άντε. Άντε. Τα πάμε. Πάμε, προς γιατί ροπιάζει. Τα πάμε, αφεντικό να ζήσετε. Έλα, τα λέμε. Απ' τη μύτηρα σας βγει. Τον τύπο, τι μας έφτιαξε, ρε. Ρε, καλά. Την είδες. Την είδα και. Καλά, αυτός δεν μας έλεγε ότι δεν βλέπετε. Εγώ ξέρω, την είδα. Ρε, φίλε, δεν την έβλεπα την πείνα. Πάμε να φάμε κάτι τώρα. Αυτό σε νοιάζει να φάμε. Εμένα μου έχει κοπεί όρεξη. Ρε φίλε, έχω άλλα μωρά και να ασχοληθώ. Μας κάλεσε στο τραπέζι. Έτσι μωρό το αφεντικό και εμείς τίποτα. Αυτή είναι το αφεντικού. Εμείς τώρα πάμε να φάμε να κοιμηθούμε. Τι γίνεται. Έλα, τι έγινε πάλι. Ξέρω εγώ τι γίνεται, γαμώ τι. Έλα, βγάλ το εδώ στην άκρη. Πω. Δεν αλλά παίζει. Λίγο, έλα, να σπρώξε. Άστα, άμα να σπρώχνουμε, να πάθουμε και καμιά κύλη. Και τι φοβάσαι, μην το κλέψουνε. Ρεσκοβαμένο είναι, θα μου το χτυπήσει κανένας. Ναι, καλά. Έλα, πάμε. Πάμε γιατί η μητέρα περιμένει. Πάμε γιατί αυτή η μέρα είναι ατελείωτη, μου φαίνεται. Έλα, γυναικάρα μου, πάμε. Μανούλα! Έλα! Ήρθε η νύφη! Έλα, η νύφη! Η νύφη ήρθε! Ο γαμπρός μου είναι! Πεθερούλα! Πεθερούλα! Καλύτα μου! Καλύτα αγόρι μου! Έλα, τι έγινε, για παιδί μου, λίγο το χαρτάκι, να το δω το χαρτάκι! Μάνα, τι φωνάζεις, ρε μάνα! Να δω, παντρευτήκατε! Έλα, πάρε το, μια χαρά είναι. Παντρευτήκαμε, ρε μάνα, είχε φέρει τον Ταμίρ! Τα λέω, έλα εδώ, μια χαρά είναι. Μια χαρά για να είναι. Δω! Μπράβο τα παιδιά μου, μπράβο! Να ζήσετε! Ρε, Καρλίτο, παντρευτήκατε, ρε! Εσύ, μάνα, θα προλάβεις να δεις εγγόνι! Ναι, ήταν εντάξει, όλα καλά στο κάμπο, πήρες τα χαρτιά όλα. Μάλλον όχι. Όλα είναι τελειωμένα. Είμαστε επισήμως αντρόγινο. Πεθερούλα, σήμερα τι θέλω να το γιορτάσουμε. Να το γιορτάσουμε, ναι! Τι θα φάμε? Πατσά έχω φτιάξει! Τι πατσά, ρε! Πατσά μόνο για σας! Μάνα, τι τι πατσά, ρε, μάνα, ρε, μάνα, στο γάμο μου πατσά βρήκες να φτιάξεις! Ναι, μωρή, πατσά βούρα! Αφού είσαι πατσά βούρα, τι θα φτιάξεις, πατσά! Έτσι! Πατσά, ρε, παιδιά! Δεν ξέρετε, ρε, δεν είναι ενθύμιο τώρα εδώ. Κάτι άλλο να φάμε, ρε. Καλύτερα να πηγαίναμε με τους άλλους να τρώγαμε σουβλάκια, μου φαίνεται. Ναι, ισχύει, τέλος πάντων. Να σου πω, το έχεις καθαρίσει καλά τον πατσά ή όχι? Έτσι τον έβαλα! Μπράβο, να βρωμάει! Αφού ξέρεις, είσαι γκουρμέ. Παραδοσιακά λέμε! Έτσι, μπράβο. Να σου πω, Καρλίτο! Ωραία μυρωδιά. Έλα, πεθερούλα. Πότε θα μας πας?
Από το σπίτι να το δούμε λίγο που θα μείνει η κόρη σήμερα, μου. Σήμερα, σήμερα, μάνα θα την πάρει όχι σήμερα, και όλα. Όχι πάμε σήμερα. Να το δούμε, τι. Τι όχι τι. Σήμερα. Σου δίνω έτσι το χέρι της κόρης μου χωρίς να βλέπω περιουσία. Ρε πάρτι ολόκληρη ρε, όχι χέρι. Σήμερα, όχι σήμερα, ακούστε με λίγο. Μάνα, σήμερα είναι η πρώτη μέρα του γάμου μας, κάτι μπράβο. Πρέπει να γίνει. Α, μπράβο. Έτσι τιγά, απλά. Έτσι γιατί η παρθενιά έχει φύγει καιρό τώρα. Τι, δεν τρέπεσαι αλήτη να μιλάς έτσι για την αδερφή σου. Την αλήθεια λέω. Έλα, ζούμε στο έτος 2021, αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα, έτσι. Α, δεν έχεις πρόβλημα, εντάξει τότε. Έτσι, πεθερούλα. Καρλίτο! Ναι. Καμία κοπελίτσα έτσι νύφη εδώ για τον αγαήρευτο το γιο μου έχουμε! Όχι ρε μάνα, εγώ θα κάνω το δικό μου δρόμο, μην αγχώνεσαι. Πρέπει ο να είναι γυναίκα. Ο δικός μου δρόμος θα είναι μια ζωή στα πόδια μου μέσα. Ρε μάνα, χθες ήμουνα σε τέσσερα πόδια ανάμεσα. Μας ρελάνεις. Πρέπει να είναι γυναίκα, πεθερούλα, άντρας δεν μας κάνει. Ό,τι να είναι να το ξεφορτωθώ και δεν με νοιάζει. Τι λες ρε, πώς θα ζήσεις χωρίς εμένα. Θα το μοντάρω, θα το μοντάρω. Θα σου βρω κάτι, μην αγχώνεσαι κύριε Αλέκο. Όχι, δεν θέλω, ρε, μια χαρά. Λεφτά αυτή την ξαδέρφη σου. Πα καλά, εσύ κοπερίτσα. Με λοιπόν, πώ θα τα πάρετε τα σουβλάκια. Τι σουβλάκια, ρε, πατσά τα πάμε, ρε. Πατσά. Έλα τώρα, εντάξει, τρέμα το αστείο. Σουβλάκια δεν πάνε. Μα τι άλλο έχει φτιάξει μαζί με τον πατσά. Μια φορά παντρεύει το Καρλίτο. Έχει πρόβλημα με το τζατζίκι και το κρεμμύδι. Όχι, τα λίγο πάρε, δύο απ' όλα με τζατζίκι και σο και μπόλικη πάπρικα. Να τα κάνω τέσσερα. Δεν παλεύετε! Έχω μαγειρέψει το πρωί εδώ και μαγειρεύω! Ρε μάνα πατσά τώρα, είσαι σοβαρή! Με στη μέρα του γάμου θα δω πατσά! Πατσά! Και έφερα και τον γαμπρό ολόκληρο άντρακλα να φάει πατσά! Είσαι σοβαρή! Είναι 70 να μας τρελάνεις! Να το φας με αυτόν τον αχαήρευτο το χιό σου! Λοιπόν, τέσσερα από όλα για τη Ματία. Πατσάς μωρή πατσαβούρα! Άλλα τέσσερα για μένα, κύριε Αλέκο λέγει, τώρα που γυρίζει. Ωραία, εγώ θα πάω πατσά της μαμάς, ρε. Έλα, κύριε Αλέκο, τσάπα θα το φας! Έλα, ναι, κερνάει πιθανά. Κύριε Αλέκο με λες μωρή, αδερφός είμαι. Εκεί θα καταδύσεις. Είναι από σεβασμό, ρε. Βάλε μου και εμένα δύο απ' όλα. Ας τον κύριε Αλέκο να φάει πατσά εκεί πέρα. Μου άνοιξε όρεξη. Να τα κάνω δίπιτα να σε πιάσουνε. Κύριε Αλέκο, έλα τώρα που γυρίζει, λέγε. Με να βάλουμε ένα γιαρτουλού. Γιαρτουλού. Έχει και ψιλοσούβλη, θέλεις. Όχι, ρε. Για μερίδα, όχι. Όχι. Θα βάλω για τη μέση. Μια μπύρα έτσι γιατί είναι αγγλιστράει, πώς το λένε. Κάτσε, μπύρες δεν έχουμε εδώ. Να παρακλείνουμε και μπύρες από το σουλατζίδικο. Είμαστε ρε, τίποτα λεφτά, σαν και εσένα με χωράφια και τα λοιπά. Βάλε, και ένα κιβό του μπύρες. Να το κάψουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, χάσατε τρομερό γάμο σήμερα. Τρομερό γάμο σήμερα, να ξέρετε, έτσι. Διαμαντία. Δεν άκουσα έλα, κάτι. Έλα να σου πω τώρα στα αυτή. Τρομερό δεν το λες, αλλά εντάξει. Δεν θα το πες τώρα να χάρη μάνα σου, δεν πειράζει. Μάνα, ήταν τρομερός ο γάμος. Μας πάντρεψε ένας, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, Ταμίρ το λέγανε. Ποιος? Αλλά είπε πάρα πολύ ωραία λόγια για την κόρη σου, να ξέρεις. Ταμίρ! Ταμίρ, ναι, Ταμίρ. Ποιος, ρε? Τι, ποιος? Δεν το ξέρετε, είναι καινούριος. Ρε, είναι... δεν σας πάντρεψε ο δήμαρχος. Που είχε δουλειά, λέει. Όχι, είναι δήμαρχος αυτός, αλλά είναι σε άλλη πόλη. Οπότε είναι μια χαρά όλα κομπλέ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λες, ρε? Ναι, ρε, μην αχ. Καρλίτο. Κοίτα, όπως και εκεί είσαι, Καρλίτο. Όπα, μην βαράς το τραπέζι. Θα σπάσει, είναι... έχει πρόβλημα το αριστερό το πόδι. Ναι, είναι να λίγο σου ότι πω. Να είναι. Έλα. Πάρ την σήμερα και δρόμο, ε. Αυτό άντε. Θα γίνει. Κάτσε να φάμε, ρε, άνθρωπε. Δεν παίρνεις και τη μάνα να δει το σπίτι. Κάτσε καλά. Λίγο. Ναι, περίμενε, αυτό δεν νομίζω να γίνει σήμερα. Περίμενε. Έχω τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Περίμενε, μη μιλάς. Το κλείνω. Έλα, Σούλα! Έλα! Έλα, θα σου φέρω από εκεί τον γαμπρό να τον γνωρίσεις. Ναι, θα τον περάσω και από την Μαρία. Ναι. Ναι, ο Πόλες! Την πάτησες, Καρλίτο! Έτσι δεν είναι, Καρλίτο! Ναι. Πρέπει να γνωρίσεις και τον Σόι, ε! Σήμερα πρέπει να γίνει. Ναι. Ου, άμα δεις τι Σόι έχουμε εμείς. Έλα, σε κλείνω. Θα έρθουμε σε λίγο από εκεί, εντάξει! Έλα, γεια. Γιατί μιλάει στο τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ναι, ούτε εγώ. Ασύρματα έχουν και τα λένε συνέχεια εδώ στη γειτονιά. Είδα δύο θιάδες πριν είχαν ανοιχτά τα παράθυρα και κοιτάγανε καλά. Αυτό. Χρυσογείο είναι εδώ η γειτονιά. Πριν έρθεις εδώ, είχαν ενημερώσει. Τέλος πάντων. Όπα, μισό λεπτάκι. Είναι γκέτο εδώ να... Ναι, είμαι σίγουρος. Για τα σουβλάκια θα είναι λογικά. Παρακαλώ. Καρλίτο, εσύ. Ποιος είναι? Ας τα ποιος είναι και βγες έξω από το σπίτι τώρα. Ρε, Καρλίτο, πες να μην είναι πολύ βάρη το γιαούρτιλου. Ο σουβλάτζης είστε. Φέρετε τα σουβλάκια. Ο πάμπης ο σουγιάς είμαι. Το delivery. Δεν υπάρχει delivery εδώ. Λοιπόν, βγες έξω από το σπίτι. Ήρθαν κιόλας, ρε. Τι έγινε, ρε. Ποιος είσαι και τι θέλεις? Βγες έξω, σου λέω. Είμαι από τη Λέσχη. Ξέρω ότι μας πήρες τα βανάκια. Βγες έξω τώρα.
Ναι. Μαγκές. Έγινε, ρε. Πεθερούλα, κραλέκο, αγάπη μου. Δεν πληρώνω εγώ, να ξέρεις, δεν παίζει μία. Θα πληρώσω εγώ, μη φοβάστε τίποτα. Ωραία, ωραία, ξανάφησα τώρα. Το delivery είναι... Έρχομαι, ήρθανε, έρχομαι. Ρε, κιόλας, εντάξει, περιμένουμε τα σουβλάκια και έρχομαι, ναι, ναι, ναι. Μην αργήσεις! Δεν αργώ. Τι θέλετε, κύριε? Πού είσαι εσύ? Δεν ήρθαμε τις προάλλες και σου ερωτήσαμε για τα βανάκια και μας είπες όχι. Ναι. Και τελικά γιατί μας πήρε αυτός ο Μίμης και μας είπε ότι εσείς τα έχετε? Ποιος Μίμης? Ο Μίμης. Που... Με κάνεις πως δεν ξέρεις. Έτσι, μπράβο. Ξέρω ένα Μίμη ο οποίος μένει δίπλα μου, αλλά... Αυτός. Είναι ψεύτης μεγάλος, να ξέρετε. Εμένα με πήρε τηλέφωνο και μέχρι να εξακριβώσω ότι δεν ισχύει αυτό που είπε, πρέπει να σε τσεκάρω. Και για αυτόν τον λόγο θα έρθεις μαζί μου. Έρχομαι! Ήρθαν τα ζυμπλάκια, ρε! Όχι ακόμα, έρχονται σε λίγο, είναι στο δρόμο. Άντε ρε, περιμένω ρε μια ώρα. Να σου πω, Γαλλιτό. Έλα. Ας αυτά που ξέρεις, με το γιου δεν παίζεις. Ποιος είναι ο γιου, εσύ είσαι ο γιου? Εγώ είμαι ο γιου. Okay. Στο γιου δεν λες ψέματα. Ο Μπάμπης Σουγιάς που πήρε τηλέφωνο ποιος ήταν? Ποιος? Ο Μπάμπης Σουγιάς ποιος είναι? Ποιος άλλος, αυτός εδώ ανισόρροπος αριστερά μου. Okay. Εγώ. Τι θες? Δεν μπορώ να σου πω, ήρθαμε στη φάρμα. Σε ρωτήσαμε κάποια πράγματα, θα μπορούσε να τα έχει πει εκεί και δεν θα γινόταν κανένα πρόβλημα. Από εκείνη την ώρα και μετά που είπες ψέματα, εμείς αυτά δεν τα σηκώνουμε. Ξέρεις γιατί με λένε Μπάμπη ο Σουγιάς? Πα, γιατί σουγιά... πάντα κουβαλάω ένα σουγιά πάνω μου. Προχώρα για να μην το βγάλω έξω. Πολύ φάνταστο ήταν αυτό. Προχώρα να μην το βγάλω έξω, σου λέω. Περιμέντε, ρε Μάγκες, περιμέντε λίγο, ρε Μάγκες. Περιμέντε λίγο. Περιμέντε λίγο, περιμέντε λίγο. Ο Μίμης λέει ψέματα. Ρε, αφήστε. Ρε, προχώρα μέσα, λέω. Αφήστε με εμείς αυτό. Μέσα γρήγορα. Βασικά θα με σώσετε γιατί θα με πάει στην κυρία Σούλα. Καλύτερα να με βάλετε μέσα στο βαν. Πήγαινε, μπες μέσα, κλείσεις πόρτες. Όπα, όπα, έλα Μάγκες, έλα Μάγκες. Έλα Μάγκες. Μάγκες, κολλάτε λίγο, αφήστε με. Ησυχία, αφήστε με να φύγω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πει στο αφεντικό. Ποιο είναι το αφεντικό? Αυτό! Σταμάτα να μιλά! Αφήστε με, ρε! Με μιλάς!